εντός ή εκτός σχολικού χορού. Ναι. Συνέβη παραπλεύρος σχολικού χορού σε κοντινό σημείο. Πρωταγωνιστές όμως ήταν μαθητές. Μάλιστα, ήταν εμπλεκόμενοι οι μαθητές. Σύμφωνα με κάποια επίσημη ενημέρωση, φαίνεται ότι υπήρξε ένα περιστατικό bullying από μαθητή εναντίον συγκεκριμένης μαθήτριας που φυτά στο συγκεκριμένο γυμνάσιο. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι η μητέρα της μαθήτριας, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε εμείς, ζήτησε τον λόγο μαζί με άλλο άτομο από τον μαθητή, ο οποίος φαίνεται να έκανε τον bullying. Ναι. Εκεί έγινε ο διαπληκτισμός, εκεί πιάστηκαν στα χέρια μητέρα με τον μαθητή με τη συμμετοχή και άλλου προσώπου, ενώ να σημειωθεί ότι πριν το συγκεκριμένο περιστατικό, στον ίδιο χώρο, άλλες δύο μαθήτριες είχαν πιαστεί λίγο νωρίτερα στα χέρια για άλλο λόγο. Βαγγέλη, είναι μαθητές γυμνασίου? Είναι μαθητές γυμνασίου, ναι. Ωραία. Και τώρα μας λες ότι πήρε η μητέρα... πήρε να πάρει το λόγο από μαθητή που φαίνεται πως έκανε bullying στο παιδί της. Και τι μας λέει αυτό, ότι με πληροφορίες. Σύμφωνα με τα όσα επίσημα έχουμε μάθει. Άρα οι γονείς πλέον παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Έχει κάνει καταγγελία αυτή η μητέρα στην αστυνομία, γνωρίζουμε κάτι από αυτού? Ρωτήσαμε αν έγινε καταγγελία. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση ότι έγινε οποιαδήποτε καταγγελία είτε από τον μαθητή είτε από την μητέρα. Εγώ βλέπω και το άλλο το τραγικό εδώ, ότι συνεχίζουν οι μαθητές με τα κινητά τηλέφωνα και βλέπω και κάποιος, παρόλο που είναι για ευνόητους λόγους θολά τα πρόσωπα, ότι κάποιοι συνεχίζουν και γελούν την ώρα που παρακολουθούν το επεισόδιο. Δηλαδή είναι τραγική πλέον αυτή η κατάσταση. Αυτό ολούφρυ είναι το χειρότερο. Αυτό που είπα και προχτές, να χαϊρεντήσονται όπως είπα, με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους να εμπλέκονται σε τέτοια σοβαρά επεισόδια. Είμαστε στην αρένα. Να πούμε μόνο ότι το βίντεο το οποίο παρακολουθούμε και το όλο θέμα έχει αναδείξει στο σελίδα Limassol Press, Limassol Press, και είναι βίντεο το οποίο κατήχε αυτή στο σελίδα. Τώρα, Βαγγέλη, εντάξει, ακόμα ένα περιστατικό βίας, προφανώς, και θα ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας και θα γίνουν όλα τα διαδικαστικά, δυστυχώς, στο ίδιο εργοθεατές και σήμερα. Είναι καθημερινά. Σε ευχαριστούμε, Βάγγελε. Καλή συνέχεια. Και πόσα άλλα δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ναι. Λοιπόν...